κυρίως όλο το εγχείρημα αφορά να διαμορφώσει όρους σταθερότητας και κοινωνικο-ασφαλιστικής ασφαλείας στους κάτω από 40. Οι υπόλοιποι είναι διασφαλισμένοι. Στους κάτω από 40. Δηλαδή αυτό που δομείται σήμερα είναι να εγκαθιδρύσει και να ισχυροποιήσει για τα επόμενα 50 χρόνια ένα σύστημα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το πράγμα δεν έχει συνειδητοποιηθεί. Νομοθετούμε για τα παιδιά μας, κύριε Γέννη, και πόσο τιμή είμαστε απέναντι τους. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είμαστε ως τώρα άδικοι. Έχουμε λειτουργήσει αλόγιστα απέναντι τους. Και νομίζω ότι πρέπει να διαμορφώσουμε όρους βεβαιότητας για τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο και στους σημερινούς άνεργους. Αυτοί είναι οι οποίοι ουσιαστικά θα κινδυνεύσουν από ένα σύστημα που δεν θα μπορεί ο δημόσιος προϋπολογισμός να χρηματοδοτεί τις συντάξεις τους. Αν σκεφτεί κανείς την ανεργία όμως που έχουν αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο για να πιάσουν τα χρόνια εργασίας και να πάρουν τη σύνταξη, νομίζω, πρέπει να δουλεύουν μέχρι τώρα. Ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι δημιουργείται ένα κλίμα, άλλωστε η είδηση είναι μόνο η είδηση η δυσάρεστη, η κακή, η απειλητική κτλ. Πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με το ασφαλιστικό σύστημα και αναλυθεί από διάφορους επικριτές, πρόσκαιρους επικριτές τώρα, τότε θα τα πούμε. Τώρα τι να κάνουμε, θα πρέπει να υποστούμε τις επιθέσεις, τα λάθη. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι όλα σκόπιμα. Γίνονται και σημαντικά λάθη. Όριμος διάλογος με έναν τρόπο που να είναι επαρκής και τα λοιπά, ο τηλεοπτικός χρόνος δεν το επιτρέπει, εκτός από εξαιρέσεις, δεν το επιτρέπει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πεις τι σκέφτεσαι. Ναι, αλλά ο διάλογος δεν γίνεται με όρους τηλεοπτικού. Συμφωνώ, Σε ό,τι αφορά αυτό, απλώς πρέπει να υπάρχει μία πληροφόρηση και σαφείς κατευθύνσεις των κινήσεων που κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, ναι, έχει αυτό δει. Είναι το θέμα. Περιθώρια βελτίωση έχουμε όλοι. Σύμφωνοι. Και αυτό φάνηκε και όταν μπήκε απόλυτα από τη δική μας πλευρά ότι δεν διαπραγματευόμαστε ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί εκτός μνημονίου από τη μία και μάλιστα με έναν τρόπο κάτω από το τραπέζι το τελευταίο 15ήμερο, βλέπετε ότι είχαμε και πάλι μια θετική εξέλιξη από αυτή τη στάση όλη που είχαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι και η δική μας. Δεν θα πάει για κύματα και χωρίς διαφωνίες. Εγώ το έχω συνειδητοποιήσει αυτό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να διαφωνήσουμε και να χτυπήσουμε ένα θέμα ότι έχουμε δίκιο γι' αυτό και να είμαστε έτοιμοι πράγματι να προασπίσουμε τις απόψεις μας και πρέπει να προετοιμαστούμε. Το Υπουργείο Εργασίας νομίζω το έπραξε αυτό. Το έπραξε. Το θέμα είναι τι όρια έχουμε να χτυπήσουμε το χέρι σου. Κοιτάξτε, τα όρια υπάρχουν. Γιατί όρια. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν όρια. Είναι της αξιόπιστης ερμηνείας των όρων του μνημονίου. Αυτά τα όρια δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Όποιος επιχειρήσει να τα υπερβεί ή να τα διαφοροποιήσει με έναν τέτοιο τρόπο θα χάσει. Όμως πρέπει να προασπίσουμε τα σημεία εκείνα και όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωση να τα βελτιώσουμε με επιχειρηματολογία στερεή όμως. Ναι.